27 και 28 του μήνα η κυβέρνηση επιτέθηκε με πρωτοφανή βάναυσο και άγριο τρόπο και προσπάθησε ξανά να μας διώξει από την πλατεία και να σταματήσει τη συνέλευση, χτυπώντας ανελέητα την ειρηνική μας διαμαρτυρία. Προηγήθηκε η αποτυχημένη κατάληψη στις 15 του μήνα και μετά κάνανε κάποιες πρόβες εδώ γύρω, μήπως και μας τρομοκρατήσουν. Και αφού το είχαν ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, ναι. Α, κοστίστε για το φίλο. Έχουμε βγάλει και αυτό το φιλαδιάκι. Και αφού το είχαν ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, συνέχισε η κυβέρνηση τα ίδια. Φαίνεται πως κάτι σοβαρό εκπροσωπούμε, που τους κάνει να αισθάνονται πως βρίσκεται σε κίνδυνο το σύστημά τους. 25 Μαΐου πρώτη συνέλευση στην πλατεία. Δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα οι συνελεύσεις επιτρέπουν να ορίσουμε ένα καινούριο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε και να ορίσουμε σαν ιστορική αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πραγματοποιημένο κοινωνικό γεγονός που μπορεί και να παίξει ένα κυρίαρχο πολιτικό ρόλο. Το να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τι συμβαίνει μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ταινίσουμε το μέλλον με γνώση ανάλογη. Μπορούμε όμως να γίνουμε βασικός πολιτικός παράγων απέναντι σε αυτή των κομμάτων για την αλλαγή αυτής της εξουσίας σε δημοκρατία. Όλοι οι πολιτικοί αναφέρονται στη συνέλευση των πολιτών εδώ στο Σύνταγμα με όποια σχόλια. Τα δεκανάλια το παίζουν πια σαν κύριο θέμα. Ας αφήσουμε τα άρθρα στις εφημερίδες και τις απίθανες συνεντεύξεις στα διεθνή μέσα. Κι όμως ακόμη η συνέλευση της πλατείας δεν έδωσε το όραμά της, το τελικό. Έτσι λένε. Και πολλά έκανε ήδη. Δεν μπορούμε όλα να τα περιμένουμε σε 1,5 μήνα. 40 χρόνια και μας φέραν μέχρι εδώ. Θα έρθει η στιγμή που θα περάσει εκείνο το μήνυμα που θα πάρει μαζί της την αναγκαία εκείνη πλειοψηφία για να ορίσει με τον καλύτερο τρόπο το αύριο αυτού του τόπου. Η κρίση μας προβληματίζει και θέτει ερωτήματα για το πώς οργανώνουμε την πολιτική μας στάση. Όταν απέναντί μας έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που μας έφερε μέχρι εδώ, που δεν αμφισβητήθηκε τόσα χρόνια από τον κόσμο, και ένα πολιτικό σύστημα ολιγαρχικό που μας κοροϊδεύει και μας επιτίθεται. Όταν όμως μαζί μας τώρα έχουμε όλον αυτό τον κόσμο που κατέβηκε στο δρόμο, που ενεργοποιήθηκε και συμμετείχε και ενώσαμε για πρώτη φορά τις δυνάμεις μας, πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με προσοχή για να διατηρήσουμε αυτή τη μεγάλη και αναγκαία ενότητα. Εδώ η αμεσοδημοκρατική προοπτική και συμπεριφορά μπορεί να δώσει την αναγκαία εκείνη ισότητα που να μην απογοητεύσει κανέναν. Αυτά που σκεφτόμουν πριν το μνημόνιο είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που σκέφτομαι και μετά το μνημόνιο. Έτσι όπως και πριν θέταμε πολιτικό ζήτημα. Έτσι και τώρα. Μόνο που τώρα υπάρχει μια ενέργεια από τον κόσμο που δυναμώνει αυτό το κίνημα. Αποδείξαμε πως το παλεύουμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Αφού με αυτό το πολιτικό προσωπικό που υπάρχει απέναντι, καταλαβαίνουμε πως δεν πάει άλλο. Και πως δεν αρκεί να βρούμε κάποιους και να τους αντικαταστήσουμε. Μιλάμε για πολιτιακή διαφοροποίηση δηλαδή, με εκπροσώπους αναπητούς και ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια της όποιας θητείας τους. Να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Το Δεκέμβριο του 2008 φοβόντουσαν τη λέξη εξέγερση. Σήμερα κάτι πιο ουσιαστικό, τη λέξη κίνημα. Από τη δεκαετία του 70 συζητάγαμε την κρίση των αξιών σε αυτή την κοινωνία και πως η πολιτική και πολιτιστική διάσταση αυτού του συστήματος δημιουργεί έναν ανθρωπολογικό τύπο επιφανειακό, παρατημένο, αφασιακό και δοσμένο στην κατανάλωση των πάντων. Η κρίση δεν είναι χτεσινή. Αυτό που χαρακτηρίζει την εναλλαγή των κυβερνήσεων είναι η μονιμότητα της εκπροσώπησης από τα κόμματα. Άρα η απολυτότητα της σχέσης με τη διακυβέρνηση. Είτε το ένα κόμμα, είτε το άλλο, η διακυβέρνηση είναι δικιά τους. Έτσι και το γνωστό σύνδρομο της ατιμωρησίας και της αδυνατότητας έλεγχου, δηλαδή της αδιαφάνειας. Έχουν χάσει τη σύνδεση με την κοινωνία και ένα βασικό αντανακλαστικό επιβίωσης τους είναι να ρίχνουν τρόμο. Η απολυταρχική έκφαση αυτών των κομματικών συστημάτων εμφανίζεται με το μύθο του αρχηγού, την ιεραρχική οργάνωση της κοινωνίας πάνω σε ένα στρατιωτικής προέλευσης σχήμα, τον πολλαπλασιασμό των μυστικών οργανώσεων, την άνοδο του εθνικισμού από τις φήμες για γενικευμένη συνωμοσία ενάντια σε εμάς, και αυτά είναι στοιχεία που καθιστούν δέσμια την κοινωνία. Η θεωρία και η ανάλυση της πραγματικότητας γεννιούνται από εμάς, όλους μέσα από την συλλογική πολιτική σοφία που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας κινητοποιήσει και να μας βεβαιώσει για τα επόμενα βήματά μας.
Και σε αυτό απάνω βοηθάει η πείρα του 20ου αιώνα και οι μεγάλες λαϊκές αμεσιοδημοκρατικές κινητοποίησεις. Είναι αυτή η πείρα που θα μας βοηθήσει στη σύγχρονη πολιτική θεώρηση που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα πολιτική εμπειρία μας. Θέλω να θυμίσω πως η εργατική συνέλευση μέσα στο Πολυτεχνείο έχει θαυτεί από όλους τους λεγόμενους προοδευτικούς και είναι φυσικό. Δεν κατάλαβαν καν τι ήταν αυτή η συνέλευση. Και βέβαια και σήμερα οι κομματικοποιημένοι φίλοι δεν καταλαβαίνουν πως οι συνελεύσεις είναι μια μορφή διακυβέρνησης από τα κάτω, που είναι ο αντίποδας των κομματικών μηχανισμών. Κάποιος που σταματάει να ψάχνει αν αυτά που πιστεύει είναι η καλύτερη δυνατή ανάλυση της πραγματικότητας, απλά σταματάει να σκέφτεται. Στις μοντέρνες συνθήκες ζωής, γράφει η Χάννα Άρεντ, δεν γνωρίζουμε παρά μόνο δύο πιθανότητες διαφορετικών δημοκρατιών. Το σύστημα των κομμάτων, νικηφόρο εδώ και έναν αιώνα, και αυτό των συμβουλίων, αένα ηττημένων, εδώ και έναν αιώνα. Και τα δύο αυτά συστήματα διακυβέρνησης είναι αντίθετα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Το σύστημα που ιτήθηκε των εργατικών συμβουλίων με άμεση δημοκρατία. Το σύστημα που νίκησε των πολιτικών κομμάτων με έμεση αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ο 20ος αιώνας έχει πολλά παραδείγματα χρήσιμα. Η άμεση δημοκρατία λειτουργήσε μέσα από τα εργατικά συμβουλία και τις εργατικές συνελεύσεις και πολλές φορές βρέθηκε κοντά στο να αναλάβει τις ιστορικές της υποχρεώσεις. Στα μέσα του αιώνα λοιπόν, στην εξέγερση της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία το 1956 ενάντια στη σταλινική δικτατορία, προτάθηκαν στα πλαίσια του παλιού συστήματος κάποιες μεταρρυθμίσεις παράλληλα με την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου. Οι εξεγερμένοι επάντησαν στρατηγικά, ανακτώντας το επίπεδο προσέγγισης και οργανώνοντας εργατική περιφρούρηση και αστυνόμευση, καταλαμβάνοντας εργοστάσια και εγκαθιστώντας επαναστατικά συμβούλια εργατών, νέα δηλαδή δημοκρατικά όργανα μιας εναλλακτικής εξουσίας, απάντηση στην ήδη εγκατεστημένη εξουσία. Οργάνωσαν την καλή λειτουργία των εργοστασίων, το μοίρασμα του φαγητού, τύπωμα εφημερίδας, οργάνωση των μετακινήσεων και πάρα πολλά πολλά άλλα που μέρα με τη μέρα μονανόμουν καλύτερα και αντικαθιστούσαν αποτελεσματικά το παλιό γραφειοκρατικό σύστημα. Σταδιακά άρχισε να αναπτύσσει τη ιδέα της δημιουργίας ενός κεντρικού σε εθνικό επίπεδο σχεδιασμού, το οποίο και ονομάστηκε Κεντρικό Εργατικό Συμβούλιο της Βουδαπέστης ενάντια στην καταπίεση. Όλοι οι εκπρόσωποι ήταν εντολοδόκοι, με άμεση αναφορά στις βάσεις τους και υποκείμενοι σε άμεση ανάκληση χωρίς ειδικά προνόμια. Ακολουθώντας την πιο ουσιαστική αμεσοδημοκρατική παράδοση, αυτά τα άμεσα εργατικά συμβούλια έγιναν η πολιτική μορφή εκείνη στην οποία οι εργάτες αυτοοργανώθηκαν και είχαν όλοι το δικαίωμα να συμμετέχουν στις αποφάσεις και η δημόσια ζωή επιτέλους πραγματοποιήθηκε με ελευθερία. Ας πάμε ιστορικά λίγο πιο πίσω, στην αρχή του 20ου αιώνα, το 1905, πολύ συνοπτικά λόγω χρόνου, εμφανίζονται στη Ρωσία τα εργατικά συμβούλια κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 5. Το 2 Φεβρουάριο του 17, τα συντονισμένα συμβούλια ρίχνουν το τσαρικό καθεστώς, όμως ποτέ δεν ασκούν εξουσία. Από το Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο υπάρχει μια παροδική κυβέρνηση του Κερένσκι. Από το 17 η εξουσία βαστιέται από τους κομισάριους του λαού, κάτω από την καθοδήγηση του Λένιν. Το μπολσεβικικό πραξικόπημα στέλνει τον εξεγερμένο κόσμο από εκεί που ήρθε, βάζοντας τον επιπλέον για το καλό του, που δεν το ξέρει ο ίδιος ο λαός, να δουλεύει για το κόμμα με κατεπίφαση συμμετοχή σε αυτή τη μονοκομματική δικτατορία των Μπολσεβίκων. Στη Γερμανία τα συμβούλια εμφανίζονται τον Νοέμβριο του 18, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Επανάστασης. Οδηγούν το στρατό στο να υπογράψει ειρήνη με τη Γαλλία. Το Μάρτιο του 19 διαλύονται. Την ίδια επαρχία εμφανίζονται στην Αλσατία και την Ουγγαρία και το 20 στην Ιταλία. Αυτές οι αμεσοδημοκρατικές εξεγέρσεις καταστέλλονται σε κάποιες εβδομάδες ή στην καλύτερη περίπτωση μήνες. Το 21 οι ναύτες της Κωνσταντής επαναστατούν ενάντια στον πολσεβικικό καθεστώς για να υπερασπιστούν αυτό των συμβουλίων. Αιματοκυλίστηκε η Κωνσταντή και η τελευταία πνοή των ελεύθερων συμβουλίων που δημιούργησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Από το Μάη του 1968 στη Μεγάλη Γαλλική Λαϊκή Εξέγερση τα συμβούλια αλλάζουν όνομα για να μην έχουν και καμιά σχέση λεξιλογική με την πολσεβίκικη καταχρηστική χρησιμοποίηση του όρου και ονομάζονται εργατικές συνελεύσεις που εμφανίστηκαν και στην Ιταλία του 1969. Η Χάννα Άραντ σκεφτόταν πως κάθε μορφή συμβούλιο οργανωμένου αυθόρμητα και όχι μόνο εργατικού συμβούλιου που λειτουργεί με την άμεση δημοκρατία και διαθέτει για λίγες μέρες, εβδομάδες και μήνες την τύχη να ακολουθεί στη δικιά του πολιτική συναπόφαση, χωρίς να είναι καπελωμένο από ένα κόμμα, μπορεί να ορίσει ιστορικά νέα επαναστατικά προτάγματα για το μέλλον. Και τελειώνω.
Εδώ στο Σύνταγμα έχουμε θέσει κάποιες στέρεες βάσεις που δεν πρέπει να χάσουμε. Γι' αυτό που κάνουμε έχουμε ήδη νικήσει. Εμείς δεν αποφασίσαμε οι συνελεύσεις να αναλάβουν την οργάνωση αυτού του τόπου, οπότε να πούμε πως χάσαμε. Οι στιγμές είναι ιδιαίτερες, έχοντας να ανταπεξέλθουμε και με παλαιοκομματικούς πολιτικούς σχηματισμούς που δεν θέλουν να δουν εξεπερνιόνται από τις συνελεύσεις, αλλά και μια κοινωνία που συμμορεύθηκε μαζί μας λόγω της παρατεταμένης ιδιαίτερης κατάστασης που κορυφώθηκε με το μνημόνιο. Για να ξανακατέβει τόσος κόσμος και να έχουμε και τρεις ένστολες μερίδες εργαζόμενων που έστειλαν το μήνυμα τους μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου στη συνέλευση, που είναι κάτι πρωτόγνωρο, μόνο αν δεν κομματικοποιηθεί συνέχεια αλλά παραμείνει ουσιαστικά πολιτική, έχουμε πολιτικό μέλλον σαν μια νέα κοινωνική πολιτική δύναμη. Θέσαμε τους όρους της δημοκρατίας μέσα σε αυτό το ολιγαρχικό εμπόλεμο περιβάλλον. Είμαστε εδώ για ένα νέο κοινωνικό κίνημα, για ένα συμβόλαιο μεταξύ μας το οποίο θα έχει πολλά να αντιμετωπίσει και όλοι θα χρειάζονται με την πρώτερη εμπειρία τους. Η άμεση δημοκρατία είναι ο λαός και το δικαίωμα να ζήσει και να αυτοκυβερνηθεί. Παρόλο που ποτέ ο χρόνος δεν είναι με την πλευρά των εξεγερμένων, θα αφήσουμε αυτό το κίνημα για κάποιο μακρινό μέλλον ή θα αποφασίσουμε εδώ και τώρα